ακολουθεί ο χαιρετισμός του αντιπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λόβετς της Βουλγαρίας, κυρίου Γαβριήλ, με διερμηνέα ή μάλλον θα το αναγνώσει ο πατήρ Ματθαίος Βουλκανέσκου, Ρουμάνος Έλλην, Ρουμανοέλλην. Ο δεσπότης Λόβετς Γαβριήλ, μέλος της Σύνοδου της Ιεράς, της Ιεράς Σύνοδου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, μου έστειλε να διαβάζω το κείμενο που έστειλε στους συνοδικούς και στον Πατριάρχη, στον Πατριάρχη Βουλγαρία για το θέμα σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Αναφορά στο πρώτο άρθρο, η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε κατανοούσε την ένωση των πάντων, union of all, με την έννοια ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν εκτραπεί στην αίρεση ή στο σχίσμα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη και να δηλώσουν υπακοή στην Αγία Εκκλησία και τότε μόνον μπορούν να γίνουν δεκτοί στην Εκκλησία δια της μετανοίας. Στο σημείο 5 πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία η κοινωνία και η ενότητα μεταξύ των χριστιανών ουδέποτε χάθηκαν και δεδομένου ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει ως το τέλος του κόσμου, καθώς είπε ο Κύριος ότι πήλε άντου ου κατεσχύθησιν αυτής της Εκκλησίας του. Έτσι επίσης αυτή η κοινωνία και η ενότητα θα υπάρχουν για πάντα. Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, παρά μόνον σχίσματα και αιρέσεις και επομένως το να ονομάζονται αυτές οι τελευταίες σε εισαγωγές εκκλησίες είναι εντελώς εσφαλμένο από θεολογικής, κανονικής και δογματικής πλευράς. Η δήλωση ότι στόχος όλων των θεολογικών διαλόγων είναι η πλήρης αποκατάσταση της ενότητας εν αληθή πίστη και αγάπη είναι εντελώς λανθασμένη και απαράδεκτη, διότι θα έπρεπε να επισημανθεί σαφώς ότι η επιστροφή στην αληθινή πίστη αφορά στους αιρετικούς και σχισματικούς και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σεβαστοί αρχιερείς, δόξα τω Θεώ, το 1998 η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία αποχώρησε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την πράξη αυτού του οργανισμού, δεδομένου ότι η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να είναι μέλος ενός τέτοιου οργανισμού όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται ως μία από πολλές άλλες ή ως κλάδος της μίας Εκκλησίας, ο οποίος δια του Παγκοσμίου αυτού Συμβουλίου αναζητά τρόπους και αγωνίζεται για την αποκατάστασή της. Υπάρχει ένας Κύριος, υπάρχει μία Εκκλησία, όπως ορίζει το σύμβολο της πίστεως. Παναγιώτατε, εάν αυτά τα κείμενα δεν διορθωθούν, θα νομιμοποιήσουμε μία αιρετική διδασκαλία και πρακτικά και πρακτική αποδοχή αιρετικών και σχισματικών χωρίς βάπτιση, χωρίς εκείνοι να γίνουν αληθινά μέλη της μίας Αγίας Ορθόδοξης Αποστολικής Εκκλησίας. Μητροπολίτης Γαβριήλ του Λόβετς. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λόβετς Βουλγαρίας, τον κύριο Γαβριήλ, αλλά και τον πατέρα Ματθαίο για την ωραία αυτή μετάφραση. Και ό,τι ελέγχθη προηγουμένως για τον Σεβασμιότατο κύριο Λογκίνο ισχύει και για τον χαιρετισμό εκ Βουλγαρίας. Αυτή είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε.